Χρόνια πολλά. Είμαι η Κυριακή Φράγκου από την Εθελοντική Διακονία Στέγων και από τη Μέρμινα των Φτωχών και εδώ με τον πατέρα Χρήστο μαζί ετοιμάσαμε ένα γεύμα αγάπης για τους άστεγους φίλους μας που εδώ και 3 χρόνια έχουμε μια κανονική σχέση μαζί τους κάθε Κυριακή. Κάνουμε ένα φαγητό, ένα γεύμα ζεστό και το μοιραζόμαστε μαζί τους. Κυριακή έχετε πολλά άτομα που φροντίζετε. Αυτή είναι 50. Είναι 50 άνθρωποι, ανάμεσα είναι και άντρες και γυναίκες. Από τους 50 οι 48 είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες που μείναν ξεκρέμαστοι ξαφνικά από τη δουλειά και μείναν στο δρόμο. Προσπαθούμε όσο γίνεται το δυνατόν να τους κάνουμε πιο εύκολη έστω για μια μέρα τη ζωή. Εγώ από ό,τι ξέρω, γιατί σας γνωρίζω και προσωπικά, όλο αυτό είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία εδώ και 3 χρόνια. Ποιες είναι οι δυσκολίες, πώς μπορείτε και τα καταφέρνετε τόσο καλά, γιατί είναι τρόφιμα, είναι ρούχα, είναι κουβέρτες, μαζεύετε διάφορα είδη για τους ανθρώπους. Ναι, μαζεύουμε διάφορα είδη και είναι διάφορες δράσεις. Πέρα από το γεύμα των αστέγων, βοηθάμε 25 συσίτια, 4 ορφανοτροφεία, ένα γεροκομείο και όπου χρειαστεί, δηλαδή και όταν μπορούμε και το κάνουμε και ακόμα και στις φυλακές των διαβατών. Τι χρειάζεται για να βοηθήσει κάποιος? Αγάπη και χαμόγελο. Και λίγο από το χρόνο του, νομίζω. Και πολύ χρόνο. Μία έτσι ευχή από εσένα για τα Χριστούγεννα, για τις μέρες που ακολουθούν τις γιορτινές. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να γεννηθεί ο Χριστός, να γίνει μία φάτνη στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και να ζεστάνει με την αγάπη έναν άνθρωπο από αυτούς έξω. Γιατί αυτοί έξω πιο πολύ πεινάνε για την αγάπη παρά για το φαΐ. Εγώ θέλω να μου πεις όμως και για το υπέροχο βιβλίο που έγραψες. Ναι. Και θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες και είναι αληθινές ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Είναι ένας βίος, μία αφήγηση, μία βιογραφία θα μπορούσα να πω. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται «Όρεξη να έχεις για Θεό» από την Ελληνοεκδοτική, έκδοση από την Αθήνα. Είναι όλο φιλανθρωπικό, πηγαίνει το κέρδος στην Αεροαποστολική Στέγη Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπου στα παιδιά της Αφρικής της Τανζανίας. Και ένα μέρος πάει στην εθελοντική δράση τη δικιά μας για τα έξοδα αυτά, γιατί είναι όλο προσωπικό είναι τα έξοδα και όλα αυτά. Και νομίζω πως στόχος είναι να ξεβολευτεί κάποια ψυχή πλανεμένη που νομίζει πως δεν υπάρχει είτε ο Θεός είτε πως δεν γίνονται τίποτα. Όλα γίνονται αν θέλουμε, όταν θέλουμε ο Θεός επιτρέπει. Είμαι Κυριακή, δεν έχω αυτοκίνητο, δεν οδηγάω, δεν έχω χρήματα και γίνονται όλα αυτά. Βασικά δεν έχω ούτε απάντηση.